Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι με το σπίτι κολαστήριο στην Καλιφόρνια. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις, δεν έχουν όμως τέλος και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για πολλούς και θα το δούμε συνέχεια αναλυτικά με την Ιουλία Βελισσαράτου. Αυτό μπορεί να κρύβει την ακόμα μεγαλύτερη φρίκη. Για να δούμε το ρεπορτάζ της και συνεχίζουμε. Πόσο καλά κρατούσαν το φρικτό του μυστικό οι γονείς που βασάνιζαν τα 13 παιδιά τους ερευνούν οι αρχές της Καλιφόρνιας. Οι αστυνομικοί ψάχνουν σπιθαμί προς πιθαμή το σπιτικό λαστήριο της οικογένειας του Ντέιβιτ και της Λουίς Τέρπιν για να δούμε ποιο τρόπο και για πόσο καιρό βασάνιζαν τα παιδιά τους. Αν μάλιστα ευεβεβαιωθεί πληροφορία ότι τα παιδιά υφίστανται απίστευτα μαρτύρια από το 2010 όπου η οικογένεια μετακόμισε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια, τότε θα μιλάμε για ανίποτε τραγωδία. Όλο το σπίτι αποτελεί σκηνικό εγκλήματος. Η μυρωδιά είναι ανυπόφορη καθώς παντού υπάρχουν ούρα και περιτώματα. Όπως και το πρώτο σπίτι του αλόκο του ζευγαριού στο Τέξας. Το χαλί είναι λερωμένο και στις δουλάπες υπάρχουν γρατζουνιές σαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως κλουβιά τιμωρία. Η αδελφή της Λουίς Τέρπιν, Τερέζα Ρομπινέτ, μιλώντας στο NBC από τον Νόξφιλ του Τενεσί με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι είχε απομακρυνθεί από την αδελφή της εδώ και πολλά χρόνια. Η δεύτερη αδελφή τη Λουίζ, Ελίζαπεθ Τζέιν Φλόρε, ομολόγησε ότι η συμπεριφορά του ζευγαριού ήταν αλόκοτη, αλλά η ίδια δεν είχε τη δύναμη να παρέμβει. Η κόρη του ζευγαριού που δραπέτευσε είχε βγάλει φωτογραφίες των αλυσοδεμένων αδελφών της. Το όνομά της δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα αφού εκείνη και τα αδέλφια της δέχονται βοήθεια από ειδικούς. Ψυχολόγοι σε θέματα κακοποίηση παιδιών επισημαίνουν ότι τα 13 αδέλφια θα χρειαστούν πολύ εντατική θεραπεία και είναι άγνωστο εάν ποτέ θα καταφέρουν να επουλώσουν τι βαθιέ και ανεξίτηλε πληγέ του. Λοιπόν, για να δούμε με τη βοήθεια, κυρίε και κύριοι τη Ιουλία Βελισεράτου, τι νεότερε εξελίξει. Ιουλία, μου, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Περιμένουμε την δίκη. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν ξέρουμε πλέον κάτι, για το κοριτσάκι που δραπέτευσε και γλίτωσε τα αδέρφια της από το μαρτύριο. Είναι γεγονός ότι το κοριτσάκι αυτό ήταν πολύ θαραλέο για να δραπετεύσει αυτό το κλαστήριο. Φαίνεται ότι το είχε οργανώσει όμω, καθώς πήγε πάρα πολύ οργανωμένο στην αστυνομία. Mm -hmm. Περίμενε να κοιμηθούν οι γονεί και έξι το πρωί, βγήκε από το παράθυρο του σπιτιού αφού είχε α, ενεργοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο που ήταν πάνω στο τραπέζι, α, ειδοποίησε την αστυνομία και για να τους πείσει είχε μαζί της φωτογραφίες που έδειχαν τα αδέλφια της να είναι α, σε, δεμένα α, με λουκέτα πάνω στα κρεβάτια. Εκεί πίστηκαν οι αστυνομικοί ότι... Έλεγε αλήθεια το κοριτσάκι, το οποίο δεν ξέρουμε το όνομά του και το καλύπτουν επίτηδε γιατί είναι σε διαδικασία Uh, πολύ uh, μυστική η, η έρευνα και δεν θέλουν να το εκθέσουν. Uh... Πάντως ξέρουμε ότι είπε, φαίρεται να είπε στους αστυνομικού ότι ε, θέλω να με καλύψετε, γιατί φοβάμαι ότι οι γονεί μου θα με σκοτώσουν. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Να δούμε τη βοήθειά σου από την έρευνα που έχει κάνει, γιατί παρακολουθεί στενά το θέμα. Α, ποια είναι τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα και μετά από αρκετέ ημέρε και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ακριβώ. Το πόσο καιρό λοιπόν κακοποιούσαν τα παιδιά του είναι το πρώτο και μεγάλο ερώτημα. Ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε. Όμω υπάρχουν πληροφορίε που αν επιβεβαιωθούν τότε, μιλάμε για Πολύ μεγάλη τραγωδία. Ότι από το 2010, δηλαδή από τη χρονιά που μετακόμισαν για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια, γιατί έχουν μετακομίσει σε δύο διαφορετικέ συνοικίε στο Riverside τη Καλιφόρνια, έχουν αρχίσει να κακοποιούν τα παιδιά του λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο πατέρα, ο Ντέβιτ Τέρπιν, ο οποίο έχασε τη δουλειά του, μια πολύ καλή δουλειά, ω μηχανολόγο-μηχανικό σε δύο πολύ μεγάλε εταιρείε, από τι οποίε αποκόμισε τουλάχιστον 140.000 δολάρια το χρόνο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα, ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε και γιατί με αυτά τα δεδομένα, Επομένα, μάλλον παραμένει ακόμα κενό το γιατί η κακοποίηση και σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ακριβώ. Ακόμα και να έχει τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα, κάπου πρέπει να απευθυνθεί. Σε είχε κηρύξει πτώχευση μεν, αλλά από εκεί και πέρα γιατί τα κακοποιούσε, γιατί του, του έφταγαν τα παιδιά του. Ε, το δεύτερο είναι ε, αν ανήκαν σε κάποια παραθρησκευτική οργάνωση. Είχαμε δει και γείτονε στα ρεπορτάζ που έχει κάνει να το δηλώνουν σαν ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, καθώ πληθέρουν οι μαρτυρίε που λένε ότι πίστευαν ότι ο χώρο, τουλάχιστον στο Τέξα που είχαν πρωτοπάει, ε, ήταν ένα χώρο παραθρησκευτική οργάνωση γιατί δεν του επέτρεπαν να μιλάνε σε κανέναν, δεν του επέτρεπαν να λένε το όνομά του σε κανέναν και κάποιοι γείτονε είχαν παρατηρήσει ότι ε, Μάτιζαν γύρω από το σπίτι τους πολλές φορές στις τρει τα ξημερώματα, σαν να τηρούσαν κάποιο τελετουργικό. Επίσης, να παρατηρήσουμε ότι ο αδελφός του, Ντέιβιτ Τέρπιν, ήταν πάστορας παιδικοστιανής Εκκλησία. Και αυτό μετράει. Και είναι και σημαντικό αυτές οι αλλαγές στα σπίτια, τα οποία είχαν κάνει μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ακριβώ. Άλλαξαν α, τέσσερα σπίτια σε 7 χρόνια. Δύο σπίτια ήταν στο Τέξα και άλλα δύο στην Καλιφόρνια, στην ευρύτερη περιοχή. Στην αρχή, βέβαια, ζούσαν σε ένα διόρροφο σπίτι στο Fort Worth από το 1992 στο 1999, αλλά το έχασαν όταν πτώχευσαν. Δεν ήθελαν μάλλον να δίνουν στόχο, αλλά όταν άφηναν τα σπίτια του, τα άφηναν μέσα σε ένα πλήρε Χάο, βρώμικα και κατελελειμμένα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα στενά. Αναφερθήκαμε ούτω ή άλλω και στι βόλτε που κάναν τη νύχτα, μόνο το βράδυ βγαίναν στην αυλή του σπιτιού. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Ουλία Βελισσαράτου. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, έλατε να παρακολουθήσουμε το.